Σήμερα είχα την ευκαιρία αλλά και τη μεγάλη τιμή να παρουσιάσω στους συντοπίτες μου, στον Μορφό, το καινούργιο μου βιβλίο με τίτλο «Ορθόδοξος Αμερικανός, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβος στις Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις». Πρόκειται για μια εργασία η οποία στο παρελθόν έχει υποστηριχθεί στο πλαίσιο της διδακτορικής μου έρευνας και ασχολείται με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διασποράς στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στο ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία και ο μεγάλος ηγέτης της, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, από το 1959 μέχρι το 1996. Αυτή η έρευνα γίνεται στο πεδίο, δηλαδή χρησιμοποιεί όλες τις αναφορές, το αρχαιακό υλικό της Αρχιεπισκοπής αλλά και τις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές, ας πούμε το αρχείο Καραμαλή, το αρχείο του Ιδρύματος Μητσοτάκη, τα προεδρικά αρχεία του Φόρτ και του Τζόνσον, και αρκετές άλλες πηγές και όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο, που προσπαθεί να αναλύσει τι συμβολή είχε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ για τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, όπως είναι και οι μεγάλες ενότητες των ελληνικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα το Κυπριακό από το 1964 και την πρώτη άρνηση των Αμερικανών να επιτρέψουν μια εισβολή με την επιστολή Τζόνσον, αλλά και όσα συνέβησαν μετά το 1974, δηλαδή μετά την τουρκική εισβολή των Ατήλα, όπου και οι Έλληνες βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη θέση να υπάρχει κατάληψη του νησιού, αλλά στην Αμερική τόσο ο Ιάκωβος όσο και αρκετοί άλλοι ομογενείς μας έκαναν έναν σκληρό αγώνα λόμπι στο Κογκρέσο και πέτυχαν το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με το Αιγαίο, με τις ελληνικές διαφορές στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, όταν δηλαδή η κυβέρνηση στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια διακριτικά αντίθετη εξωτερική πολιτική ως προς την Αμερική σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει το Μακεδονικό. Σε όλη τη διάρκεια του Ισχυρού Πολέμου, δηλαδή μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα γεγονότα συγκρότησης του κράτους των Σκοπίων μέχρι και την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την ανάδυση της λεγόμενης τότε Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το βιβλίο έχει μια πολύ σημαντική επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνει κανείς από τις θεματικές, οι οποίες είναι ενεργές ακόμη και σήμερα, δηλαδή είναι ζητήματα αλλεπίλητα ακόμη και σήμερα, προσφέρει μια οπτική στον αναγνώστη, η οποία στο παρελθόν δεν έχει γίνει ορατή, δεν έχει αποκαλυφθεί από κάποια άλλη πηγή. Δηλαδή, για πρώτη φορά εξετάζουμε την ελληνική εξωτερική πολιτική με τα μάτια των Ελλήνων της Αμερικής. Και παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και να θυμηθούμε με μια πιο ενδελεχή και κριτική ματιά πώς αυτά διαμορφώθηκαν και γιατί είναι ακόμα και σήμερα ζωντανά και σημαντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που ήρθαν. Γέμισαν σήμερα την αίθουσα στις παλιές φυλακές. Τα πρόσωπα που μίλησαν για το βιβλίο, τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο, τον καθηγητή τον Αλέξανδρο Κιτροέφ, την κυρία Καρίνη Φαράκου, η οποία ήταν και δασκάλα μου στο Λύκειο, τον κύριο Πολυχρόνη, τον πρόεδρο του Πνευματικού και Πολιτικού Ομίλου και Πολιτιστικού Ομίλου, με συγχωρείτε, Νέων Παλατίων, που άλλωστε και εγώ ως Παλατιανός ήρθα συμβολικά στον τόπο μου να ξεκινήσω από εδώ τις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλους επισήμους όπως ο κ. Κουρολιάκος εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο και βέβαια τους ιερωμένους εκπροσώπους του Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού του κ. Κυρίου. Και τέλος να ευχαριστήσω και την κυρία Νάντια Δημητρούλη, τη δημοσιογράφο, την καταξιωμένη δημοσιογράφο της ΕΡΑ, του πρώτου προγράμματος, η οποία συντόνισε τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα είναι μια αρχή, ένα εφαλτήριο, ώστε πολιτιστικά γεγονότα και γεγονότα εθνικού προβληματισμού θα έρθουν και πάλι στο επίκεντρο στον τόπο μας, πέραν από τα πολύ σημαντικά όπως ή άλλως τοπικού ενδιαφέροντος, να έχουμε και κάτι παραπάνω. Να μπορέσουμε δηλαδή να προσφέρουμε στον κόσμο, αυτό είναι και το χρέος το δικό μου ως επιστήμονα, να προσφέρουμε στον κόσμο και ένα πεδίο διαλόγου το οποίο γίνεται, στο οποίο γίνεται γόνιμος προβληματισμός και διαλύει τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες συχνά και πυκνά μας ταλαιπωρούν. Ευχαριστώ και πάλι όλους.